Όλα τα βλέμματα λοιπόν κυρίες και κύριοι στραμμένα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Εκεί θα πάμε τώρα και εμείς να συνδεθούμε ζωντανά με τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπεις, είμαι μπροστά από την. Σε ακούω, Γιώργο, με ακούς καλύτερα? Πάρα πολύ καλά. Γιώργο, είμαστε μπροστά από την κεντρική είσοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι η 84η ΔΕΘ με τιμόμενη χώρα την Ινδία και τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν αύριο. Όπως γνωρίζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στην συμπρωτεύουσα με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού της χώρας και γι' αυτό έχουμε αρκετές τόσο πολιτικές όσο και παραπολιτικές ειδήσεις. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε όμως από τις παραπολιτικές. Πρέπει να σου πω σε πολύ μεγάλο βαθμό πως έχουν δοθεί δύο directives τόσο στα στελέχη της Δημοκρατία, στους βουλευτές, όσο και στους συνεργάτες αυτών. Η πρώτη διρεκτίβα που μπορούμε να πούμε είναι σεμνά και ταπεινά. Αυτό το λέμε διότι άτυπα αλλά και επισήμως έχει δοθεί η εντολή να μην δούμε σκηνικά τα οποία θα δυσφημίσουν την κυβέρνηση στα μάτια των πολιτών. Αυτό έρχεται σε συνάρτηση με τη δεύτερη διρεκτίβα, με τη δεύτερη οδηγία, η οποία είναι προς τους υπουργούς και στους βουλευτές να φέρουν μαζί τους στη Θεσσαλονίκη τους απολύτως απαραίτητους συνεργάτες. Δηλαδή, όσο το δυνατόν, πιο μικρό σχήμα από κάθε υπουργείο και όσο το δυνατόν λιγότεροι συνεργάτες. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αρκετοί βουλευτές, μάλλον αρκετοί υπουργοί, οι οποίοι έχουν έρθει στη συμπρωτεύουσα με μόλις έναν συνεργάτη. Είτε αυτός είναι ο υπεύθυνος τύπου, είτε αυτός είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου. Ας περάσουμε τώρα όμως σε θέματα τα οποία αφορούν περισσότερο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς αύριο είναι τα εγγένεια της ομιλίας, είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έχει επαφές με τοπικούς παράγοντες. Σε λίγα λεπτά της ώρας από τώρα θα συναντηθεί και με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Ζέρβα, σε μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το καθιερωμένο πλέον ποτό που παρατίθεται στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους τόσο της Νέας Δημοκρατίας και πλέον όσο και του ίδιου του Μεγάρου Μαξίμου. Πρέπει να σου σημειώσω ότι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γύρω στις 12.30 θα βρεθεί εντός της Διεθνούς Εκθέσεως, θα περάσει από αρκετά περίπτερα, σε κάποια περιμένουμε να δώσει περισσότερη σημασία. Σε ένα από αυτά κατά πάσα πιθανότητα είναι και αυτό του Digital Greece, στο οποίο η κυβέρνηση, το οποίο θα φιλοξενήσει αρκετές startups, το οποίο η κυβέρνηση θέλει να δώσει μια ιδιαίτερη προσοχή. Και εν συνεχεία οι προετοιμασίες στην κυβέρνηση κορυφώνονται για την ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία ατύπως αλλά και επισήμως πλέον, όπως έχει καθιερωθεί, αποτελεί τα εγγένεια της έκθεσης στις 7.30 ώρα στο Βελίδιο. Τώρα πάμε να περάσουμε να σου πω τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από την κυβέρνηση μπορώ να σου μεταφέρω πληροφορίες οι οποίες μας λένε ότι αυτά που ξέραμε με πρωθυπουργούς οι οποίοι ανέβαιναν στη Θεσσαλονίκη και έκαναν και επιδίδονταν σε παροχολογίες, δεν θα τα δούμε φέτος. Ο πρωθυπουργός σε συνέχεια του δεδικασμένου που έχει ο ίδιος δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, τόσο με τη Συμφωνία Αλήθειας που την είχαμε δει, που ήταν το σύνθημά του σε μία από τις προηγούμενες εκθέσεις, όσο και με τα όλα όσα έχει υποσχεθεί, τα οποία για αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ήταν και πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, θα ακολουθήσει σε αυτή την πεπατημένη και θα περιγράψει τα βήματα τα οποία έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Και αν μου επιτρέπεις, μπορώ να το πω λίγο λαϊκά, θα ακούσουμε ένα ημερολόγιο από τον Πρωθυπουργό. Το ημερολόγιο αυτό θα περιλαμβάνει στοχοπροσιλωμένες δράσεις, οι οποίες θα τοποθετηθούν χρονικά προκειμένου να ολοκληρωθούν, επιρρύπτοντας την ευθύνη στα αρμόδια υπουργεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε δράση ανακοινωθεί, οποιοδήποτε έργο ανακοινωθεί αύριο, που θα περιμένουμε να ακούσουμε και το πότε περίπου θα περιμένει αυτή η κυβέρνηση να έχει ολοκληρωθεί ή τουλάχιστον να έχει μπει σε ράγες υλοποίησης. Από εκεί και έπειτα ο Πρωθυπουργός περιμένουμε να μιλήσει για επενδύσεις, τις οποίες ρίχνει πολύ μεγάλο βάρος, για να κάνω μια σύνδεση στη συνέχεια και με τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία όλοι περιμένουμε να ακούσουμε ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης πάνω σε αυτό.
Όσον αφορά την ανάπτυξη, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πει ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις στο να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία. Παράλληλα, να αρθούν όποια εμπόδια υπήρχαν προκειμένου μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά θα αλλάξουν και την όψη που έχει η Ελλάδα προς το εξωτερικό, όπως είναι η Ελντοράντο στις Κουριές, όπως είναι η Κόσκο στον Πειραιά, όπως είναι και το ίδιο το Ελληνικό. Προχωράνε με γοργά βήματα προκειμένου αυτές να έχουν άμεσα αποτελέσματα για την κοινωνία. Το σύνθημα της φετινής ομιλίας του Πρωθυπουργού, το οποίο ξέχασα να το πω νωρίτερα, είναι το ανάπτυξη για όλους. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη λέξη ανάπτυξη, διότι σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη μπορώ να σου πω ότι εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι ότι η ανάπτυξη αυτή, η οποία θα έρθει μέσα από πολλές επενδύσεις και μέσα από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα προχωρήσουν, θα έχει και άμεσους καρπούς, τους οποίους θα τους δρέψουν όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η κυβέρνηση, μπορώ να σου πω ότι στοχεύει στην ανάπτυξη προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας, να έχουμε περισσότερες δουλειές και ολοένα και περισσότερα κοινωνικά στρώματα και κυρίως τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα να δουν αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Από εκεί και έπειτα, κλείνοντας, πρέπει να σου πω ότι η ανάπτυξη είναι και το βασικότερο όπλο το οποίο έχει ο Πρωθυπουργός για τις διαπραγματεύσεις του με τους εταίρους. Τι σημαίνει αυτό? Μπορώ να σου μεταφέρω δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, τα οποία λένε ότι ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να κάνει καμία κολοτούμπα και τονίζουν όσον αφορά την κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα συναντιέται με τους εταίρους του για να παρακαλέσει, αλλά θα συναντιέται από εδώ και στο εξής για να διεκδικήσει, έχοντας δίπλα του μια ισχυρή ανάπτυξη, έχοντας ως όπλο του μια ισχυρή ανάπτυξη και μια ισχυρή οικονομία, η οποία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις θα έχει δείξει ότι το πρόσημό της είναι αναπτυξιακό, προκειμένου μπορούμε να πούμε οι εταίροι να πιστούν ότι το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, έχει άλλο μείγμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ας αποπειραθούμε να κάνουμε διάλογο, Γιώργο, παρά την εύλογη καθυστέρηση που υπάρχει στη σύνδεσή μας. Μίλησες για διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους μας, από όλους εσάς, στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής, γιατί παραπέμπει στο 2021 τη διαπραγμάτευση για τα πλεονάσματα, αλλά και αν είναι διατεθειμένος να φέρει λίγο πιο μπροστά αυτό το χρονοδιάγραμμα μετά τις δηλώσεις Λαγκάρντ. Οπότε υποθέτω ότι θα έχει μεγάλη σημασία η απάντηση που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι όσο νωρίτερα πέσουν, αν πέσουν τα πλεονάσματα, τόσο περισσότερο χώρο θα έχει και ο ίδιος για να κάνει πράξη αυτά που έχει υποσχεθεί προεκλογικά, έτσι δεν είναι? Σωστά. Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση με βασικό παράγοντα, όπως σου ανέφερα προηγουμένως, την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός, όπως πολύ σωστά είπες, μπορούμε να πούμε ότι θέτει τη διαπραγμάτευση για τα πρωτογενή πλεονάσματα το 2021. Ωστόσο, υπάρχουν τα δεδικασμένα. Το πρώτο είναι οι δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρντ, η οποία πλέον αναλαμβάνει μια θέση η οποία έχει πολύ περισσότερη επαφή με τα ελληνικά πράγματα, αυτή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και δεύτερον, είναι η ίδια η ανάπτυξη. Αν σκεφτούμε ότι αν πετύχει ο Πρωθυπουργός μέσα από τις επενδύσεις και μέσα από ένα μείγμα διεθνών επαφών, οι οποίες θα αυξήσουν το κύρος της χώρας και θα φέρουν νέες επενδύσεις, και δεν αναφέρομαι σε αυτές τις οποίες προηγουμένως σημειώσαμε. Εδώ κάνω μια παρένθεση και πρέπει να σου πω ότι χθες ο Πρωθυπουργός αλλά και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης είχαν επαφές με τον Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Wilbur Ross, ο οποίος τόνισε πολύ έντονα, μπορούμε να πούμε, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι χρειάζεται αυτή η χώρα, και είπε συγκεκριμένα ότι η χώρα χρειάζεται φοροελαφρύνσεις, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να έρθει η ανάπτυξη αυτή. Εάν η ανάπτυξη έρθει πάρα πολύ κοντά στα επίπεδα τα οποία έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή γύρω στο 4%, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ακόμα και μέσα στο 2020 την κυβέρνηση να θέτει επισήμως το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σημειώνω ξανά, διότι είναι, μπορώ να πω, η προμετωπίδα της ρητορικής των κυβερνητικών στελεχών,
ότι το πολύ σημαντικό είναι η ανάπτυξη. Όσο πιο κοντά έρθει η ανάπτυξη στα επίπεδα που θέλουμε, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το όπλο που θα έχει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να πείσει τους εταίρους, οι οποίοι, σημειώνουμε, δεν είναι μέχρι στιγμής αρνητικοί. Δεν έχουμε ακούσει ούτε καν από την Ολλανδία, από τον Μαρκ Ρούτε, η οποία Ολλανδία ήταν η πιο σκληρή κριτής της χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, να τάσσονται κατά του συγκεκριμένου αιτήματος, το οποίο έχει διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε να λέμε πολλά γι' αυτό. Γιώργο Μιχαηλίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και για το σχόλιο από την Θεσσαλονίκη, από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Καλό σου βράδυ.